Κύριε Καλοκαιρινέ, θα παρακαλέσω να δούμε τον κύριο Ντάισεμπλουμ. Είναι και πολύ συμπαθής φυσιογνωμία ο κύριο Ντάισεμπλουμ. Του συμπάθησε και ο Μίκης ο Θοδωράκης. Δεν τον χώναψε, λέει, ποτέ αυτό το γυαλάκι τον Ολλανδό. Είπε ο Μίκης ο Θοδωράκης. Πανεπιστήμιο, φίλες και φίλοι, υποχρεώνει τον Ντάισεμπλουμ να αλλάξει το βιογραφικό του. Το University College Cork, κύριε Θεοχαρόπουλε, ανακοίνωσε δημόσια ότι ουδέποτε ο επικεφαλής του Eurogroup απέκτησε πτυχίο του. Oh, wow. Ψιλοαπατεωνιά μου, ακούγεται. Να αλλάξει το βιογραφικό του υποχρέωσε το Γερούν Ντάισεμπλουμ, το University College Cork, ο Υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας και επικεφαλής του Eurogroup, στο επίσημο βιογραφικό του που δημοσιοποιήθηκε όταν ανέλαβε υπουργός, ανέφερε ότι κατήχε Master of Arts από το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Όπως ανακοίνωσε όμως το University College Cork, σύμφωνα με τον Ιρλανδικό Independent, ο Ντάισεμπλουμ απλώς φίτησε για κάποιους μήνες στο ίδρυμα, αλλά ουδέποτε απέκτησε τίτλο. Τα Ολλανδικά αλλά και τα διεθνή μίντια ανέδειξαν σε μεγάλο το θέμα του ανύπαρκτου πτυχίου που ανέφερε ο επικεφαλής της Ευρωζώνης στο βιογραφικό του. Το Ολλανδικό Υπουργείο Οικονομικών πάντως επιμένει ότι δεν υπήρχε πρόθεση παραπληροφόρησης του κοινού για το ακαδημαϊκό υπόβαθρο του κυρίου Ντάισεμπλουμ, αλλά πρόκειται καθαρά περί λάθος. Αυτά λοιπόν με το μέλλον. Πέρα από το Μάστερ, μάλλον γι' αυτό αναφερθήκατε, γιατί το πρώτο πτυχίο του κυρίου Ντάισεμπλουμ είναι στο Βαϊχενίγκεν. Στο Πανεπιστήμιο της Ολλανδίας, στο οποίο έχω βρεθεί και εγώ. Και έχετε περάσει και εσείς από αυτό. Έχω περάσει. Έχει κάνει, όχι αυτό το Πανεπιστήμιο, το πρώτο του πτυχίο, το οποίο έχει σπουδάσει από ό,τι γνωρίζω αγροτική οικονομία. Είναι στο αντικείμενο το οποίο έχω εξειδικευτεί. Τεχνολόγος τροφίμων είναι. Πρόκειται για μια πόλη η οποία είναι ουσιαστικά πανεπιστημιακή ολόκληρη. Ένα πανεπιστήμιο. Πόλη εξειδικεύεται στις σπουδές αγροτικής οικονομίας, αγροτικής πολιτικής ή διάφορων ειδικοτήτων. Σε αυτό λοιπόν θα έπρεπε να ξέρει πολύ καλά ο κ. Ντάισεμπλουμ ότι στην αγροτική οικονομία και η αγροτική πολιτική είναι ο τομέας με το μεγαλύτερο βαθμό ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή θα έπρεπε να το ξέρει πολύ καλά, θα έπρεπε να αντιδράσει και πολύ πιο ήπια όταν του αναφέρουν ότι τα θεσμικά όργανα και απαιτείται ολοκλήρωση ευρωπαϊκή και θα πρέπει να λειτουργούμε σε αυτό το πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχει δουλέψει ως λογιστής και έχει δίκιο ο κ. Καπενάρης. Εγώ χαίρομαι πάντως που βλέπω ότι εκεί πέρα ο θεσμός του ελέγχου των πτυχίων είναι ένας θεσμός ο οποίος γίνεται αποδεκτός και ελπίζω τώρα και η καινούρια κυβέρνηση το θεσμό του ελέγχου των πτυχίων να τον κάνει επιτέλους πράξη για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα και στην Ελλάδα. Θέλω να σας πω και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και την επικοινωνία σας, φίλες και φίλοι, με τα πάρα πολλά μηνύματα που στέλνετε και σας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα της ΕΡΤ, το οποίο είπα δεν το ξεχνάμε. Θα το επαναφέρουμε με την πρώτη ευκαιρία και θα φωνάζω και πάρα πολύ συχνά και τον κύριο Καλφαγιάννη για να μας δίνει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Αν σας ενδιαφέρει, να σας πω ότι υπάρχουν, κυρία Ζαφυριάδου, πολλοί μνηστήρες για τη θέση του Βαγγέλη του Βενιζέλου στο ΠΑΣΟΚ και σήμερα πληροφορήθηκα ότι ενδιαφέρεται και η κυρία Εύα Καηλή για την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ. Ενδιαφέρεται ο κύριος Κωνσταντινόπουλος. Ποιοι άλλοι είναι? Να βλέπουμε και την πολύ, πολύ ωραία γυναίκα, η κυρία Καηλή. Τα πήγε και καλά γενικότερα, έτσι που ήταν και εκπρόσωπος τύπου, ήρθε από την Ευρωβουλή για το διάστημα πριν από τις εκλογές, 25 με 30 μέρες, όπως και η κυρία Σπυράκη. Κυρία Σπυράκη, αν μας βλέπετε, από όπου και αν είστε, όταν με στείλατε στο Πειθαρχικό της Ένωσης Συντακτών, επειδή ένα βράδυ έπαιξα μία δημοσκόπηση η οποία ήταν παλαιότερη αλλά ήταν αληθινή, εκτός από το Σουρού που στείλατε την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, σας έβαλε ο κύριος Αντώνης Σαμαράς και εσείς δεν μπορούσατε βέβαια να αρνηθείτε, στείλατε την επιστολή στο Σουρού, αλλά στείλατε και επιστολή στο Πειθαρχικό για να με τιμωρήσει. Σας ενημερώνω λοιπόν, κυρία Σπυράκη, ότι πήγα την περασμένη εβδομάδα, έδωσα κατάθεση στο Πειθαρχικό και σήμερα βγήκε αθωωτική απόφαση και με αθώωσε το Πειθαρχικό. Ήθελα απλώς να σας δώσω την είδηση. Αθώθηκα λοιπόν από. Κυρία Σπυράκη, απέκρινε τις ειδήσεις. Εγώ επειδή βρισκόμουν σε εκείνη την εκπομπή, κύριε Λιάτσο. Ναι, κύριε Θεοχαρόπουλο. Βρισκόμουν σε εκείνη την εκπομπή μαζί σας. Για να ακούσουμε τον κύριο Θεοχαρόπουλο. Πράγματι δεν είχε γίνει από καμία πρόθεση το συγκεκριμένο ζήτημα. Είχατε βγάλει μια δημοσκόπηση η οποία έπαιζε εκείνη τη στιγμή στα sites, η οποία ήταν παλαιότερη, αληθινή δημοσκόπηση, αλλά 2 μηνών πριν. Ενός μηνός. Και μόλις το καταλάβατε στον αέρα, στον αέρα της ίδιας εκπομπής, είπατε ότι πρόκειται περί λάθους, γιατί πρόκειται για δημοσκόπηση που ήταν πριν από ένα μήνα. Δηλαδή στην ίδια εκπομπή, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, είπατε ο ίδιος. Μας το θυμίζετε. Γιατί σας το θυμίζω, γιατί ήμουν εδώ στην εκπομπή και έγινε θέμα και εσείς. Και ζήτησε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και το επιτελείο του κυρίου Σαμαρά. Κυρία Σπυράκη, δεν φταίει σε τίποτα, είναι αξιοπρεπής, την συμπαθώ πάρα πολύ. Έχουμε δουλέψει μαζί και στο Σταρ παλαιότερα, στην πρώτη εποχή του Σταρ που ήμουνα. Την συμπαθώ και την εκτιμώ ιδιαίτερα, αλλά τη βάλανε να κάνει αυτό το πράγμα. Και δεν φτάνει που στείλαν το κόντρα και εμένα στο ΕΣΟΥΡΟΥ, με στείλανε και στο Πειθαρχικό της Ένωσης Συντακτών. Ευτυχώς, το Πειθαρχικό της Ένωσης έβγαλε αυτή την απόφαση που μόλις σας είπα, με την ευκαιρία. Για πείτε μας, κυρία Ζαφυριάδου, τι γίνεται με το θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ. Όχι ευτυχώς, δικαίως. Με το θέμα. Δικαίως.
με το θέμα ηγεσία στο Πασόκ. Πολλοί μνηστήρες, σε λέγαμε πριν. Θα μπορούσα να το κωδικοποιήσω, το έκανα και στο ρεπορτάζ μου της Κυριακής, ως μία μάχη γενεών μέσα στο Πασόκ. Ένα Πασόκ που θυμίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή στο 4,6%. Στη θέση μου βάλτε λίγο την κυρία Καϊλή και την κυρία Ζαφυριάδη να βλέπουμε. Ναι. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί διεκδικητές, όχι εκφρασμένοι ακόμη, δεν το έχουν δηλώσει οι ίδιοι δημόσια. Το ρεπορτάζ μόνο σας μεταφέρω. Φέρεται λοιπόν ως φαβορή μέσα στην κούρσα αυτή της διαδοχής η κυρία Φόβη Γεννηματά. Είναι ο κύριος Λοβέρδος. Φαβορή, λέτε, η κυρία Φόβη Γεννηματά. Έτσι μεταφέρεται στις πληροφορίες. Ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος πιθανότατα θα διεκδικήσει την διαδοχή. Σε αυτό το γκρουπ το ηλικιακό, γιατί μίλησα για μάχη γενεών, είναι και ο κύριος Μανιάτης που δήλωσε ένα δηλό παρόν την περασμένη Κυριακή από τον Ναύπλιο, αν δεν κάνω λάθος, όπου βρέθηκε. Τώρα, στη νεότερη γενιά, αυτή των τριαντάριδων, Κωνσταντινόπουλος. Είναι ο κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ξανά βουλευτής και πρώην υπουργός. Είναι ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης και ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, που φέρονται να το σκέφτονται ακόμη. Δεν έχουν αποφασίσει αν θα μπουν σε αυτή την κούρσα. Μεγάλος αριθμός πάντως. Και ακούω και εγώ την κυρία Εύα Καϊλή. Και η κυρία Εύα Καϊλή. Η ολομέλεια του Πασόκ. Κυρία Ζαφυριάδη, κάνετε πολύ καλό ρεπορτάζ και μπράβο σας. Τώρα θέλω να έρθουμε λίγο στα της Νέας Δημοκρατίας και έχουμε και την κυρία Ράπτη αλλά και τους υπολείπους. Θα ρωτήσω και τον πολύ έμπειρο τον κύριο Καπερνάρο. Να δούμε μια φωτογραφία του κυρίου Ευάγγελου Αντώναρου και του περιφερειάρχη της Μακεδονίας μας, του κυρίου Τζιτζικώστα, που τους πιάσανε εντός εισαγωγικών τώρα. Να τρώνε στο πολύ ωραίο ρεστοράν. Είχε φάει ο κύριος Σαμάρας με τον κύριο Καραμαλή πριν από ένα. Στο Μήλο, στο Χίλτον. Δεν ξέρω τι τους τραβάει έτσι και δεν πάνε σε ένα έτσι πιο μικρό ταβερνάκι να φάνε και να τα πούνε. Προτιμάνε να πηγαίνουν, λέει, στο κεντρικότερο σημείο των Αθηνών, στο κεντρικότερο ρεστοράν της πρωτεύουσας, στο Μήλο, στο Χίλτον, το οποίο δεν είναι και από τα φθηνότερα, θα έλεγα, αλλά δεν πειράζει. Είναι όμως το πιο ασφαλές για να σε δει κανείς. Αυτό λέω κι εγώ. Και μάλιστα λέει το ρεπορτάζ, λέει, δεν ήταν στα κεντρικά τραπέζια του Μήλος, ήταν, λέει, σε κάποιο απονομωμένο. Είναι μια αχανής αίθουσα, πάρα πολύ ψηλό το ταβάνι απάνω. Χάνεσαι, νομίζω ότι δεν έχει ταβάνι. Και έχει πάρα πολύ ωραία ψάρια, αστακούς, πάρα πολύ φρέσκους κτλ. Και πηγαίνει εκεί το πολιτικό και οικονομικό προσωπικό της χώρας και διαπλέκεται τα μεσημέρια και τα βράδια. Εκεί λοιπόν συναντήθηκε ο κύριος Ευάγγελος Αντώναρος με τον κύριο Τζιτζικώστα. Για τον κύριο Τζιτζικώστα, φίλες και φίλοι, υπάρχουν πληροφορίες ότι θα ήθελε να παίξει ένα ρόλο στη μετά Σαμαρά εποχή. Βεβαίως και άλλα γεύματα και δείπνα γίνονται αυτή τη στιγμή. Το ρεπορτάζ λέει ότι γίνανε τρεις μυστικές συνάξεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, όπου συζητήθηκαν όλες οι εξελίξεις. Ετοιμάζονται να τηγανίσουν, να ψήσουν τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς σφυρίζει αδιάφορα προς το παρόν, θα δούμε. Δεν τρώγεται. Ο κύριος Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, στο σπίτι του οποίου ξεκίνησε, μπήκε το πρώτο θεμέλιο, αν θέλετε, για την αρχηγία, για την ανάληψη της αρχηγίας της Νέας Δημοκρατίας του Κώστα του Καραμαλή και μετέπειτα Πρωθυπουργού, λέει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μπασταρδέψει. Το λέει ο κύριος Γιάννης Βαρβιτσιώτης, βγήκε στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά FM και είπε ότι έχει μπασταρδέψει, λέει, το κόμμα, και αποκάλυψε ότι κάποιοι προσπάθησαν να τον απομακρύνουν με τις τάσεις τους από το κόμμα, σημειώνοντας ότι ο ίδιος έχει εντελώς απομονωθεί και ότι δεν έχει καμία επαφή με τον Αντώνη του Σαμαρά. Και θέλω να ρωτήσω την κυρία Ράπτη, η οποία είναι νέα φουρνιά, νέο αίμα, πολύ, νέα, πολύ συμπαθής. Τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία, κυρία Ράπτη, τι θα γίνει με την ηγεσία, θα τεθεί θέμα, δεν θα τεθεί, πώς θα βλέπετε? Κοιτάξτε, καταρχήν βεβαίως σε μία ήττα δεν υπάρχει κανένας μνηστήρας, ενώ σε μία νίκη υπάρχουν πολλοί. Τώρα το ζήτημα στη Νέα Δημοκρατία είναι καταρχήν να δει την επόμενη μέρα, υπό την έννοια την εξής, υπό την έννοια της ανασυγκρότησης της παράταξης, όταν μια παράταξη έχει υποστεί μια ήττα όπως η δική μας, υπάρχει πάντα μια εσωστρέφεια. Στην εσωστρέφεια γίνονται συζητήσεις, γίνονται ζυμώσεις ως προς το τι έφταιξε, ναι, ως προς το για ποιο λόγο υπήρξε αυτό το αποτέλεσμα και τι θα έπρεπε να κάνουμε που δεν κάναμε, τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Για μένα, καταρχήν, πρώτη στο ενδιαφέρον είναι η εξωστρέφεια, και μιλώ τώρα ότι για μας η πρώτη, αν θέλετε, αγωνία είναι το που θα πάει η χώρα. Εφόσον με αυτό έχουμε κάποιες απαντήσεις τους επόμενους μήνες, πιστεύω ότι στη συνέχεια και η Νέα Δημοκρατία μέσα ως παράταξη θα προσπαθήσουμε να κάνουμε εκείνες τις διεργασίες οι οποίες απαιτούνται για να ασκήσουμε την αυτοκριτική μας. Τι πιστεύετε εσείς, την εκτίμησή σας θέλω.
Να μας πείτε, δηλαδή, εσείς τι εκτιμάτε τώρα, έφτασε, ορίμασε ο χρόνος για να πάμε σε νέα ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία ή πρέπει να παραμείνει η Νέα Δημοκρατία των 8,5 μονάδων Πελώρια ΣΥΤΑΣ από το ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο αρχηγό από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχει οριμάσει κανένας χρόνος αλλαγών. Δεν έχει οριμάσει. Για τον εξής λόγο. Αφήστε με να τον ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Έτσι. Ναι, ναι. Μιλάμε για σήμερα. Έτσι. Σήμερα λοιπόν, εκείνο το οποίο πρέπει και θέλουμε όλοι να περιμένουμε είναι να δούμε με ποιο τρόπο η πολιτική την οποία έχει εξαγγείλει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση θα μπορέσει πραγματικά να ελαφρύνει τους Έλληνες και να δούμε εκεί την επόμενη μέρα. Εάν δεν προχωρήσουμε μετά από αυτή την κρίση, θα είναι μια πολύ πρόωρη απόφαση να την πάρουμε. Δεν νομίζω ότι σήμερα που μιλάμε κάποιος αγωνιά για το ποιος θα είναι πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία. Πιο πολύ αγωνιούμε για τη χώρα. Ναι. Από εκεί και πέρα, είπα και προηγουμένως, η Νέα Δημοκρατία σίγουρα δεν μπόρεσε να περάσει στον κόσμο τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες προέβη. Τι άλλα λάθη έκανε? Η στρατηγική της επικοινωνιακή το τελευταίο διάστημα πώς σας φάνηκε? Ξαναλέω, δεν μπόρεσε να περάσει στον κόσμο αυτές τις μεταρρυθμίσεις που σημαίνει ότι επικοινωνιακά δεν μπόρεσε να τις περάσει. Στην πράξη έγινε πάρα πολύ δουλειά, όχι μόνο στα οικονομικά, αλλά και στα θέματα των ασφαλίστων. Άρα δεν πρέπει δηλαδή να αναζητηθούν ευθύνες για αυτή την κακή επιλογή που έγινε? Σίγουρα θα αναζητηθούν ευθύνες υπό την έννοια της αυτοκριτικής. Αν δεν κάνεις αυτοκριτική, μα έγινε εκτελεστική γραμματεία και δεν ακούσαμε ίχνος αυτοκριτικής από τον κύριο Σαμαρά. Δεν νομίζω, κοιτάξτε, όποια κριτική θα γίνει όταν συγκληθούν τα όργανα. Λέτε ότι δεν είναι όριμες οι συνθήκες. Η πολιτική επιτροπή. Ακριβώς. Λέτε ότι δεν είναι όριμες οι συνθήκες. Κύριε Καπερνάρο, τι λέτε για τη Νέα Δημοκρατία? Δεν θα ήθελα να πω για τη Νέα Δημοκρατία, διότι για αυτό το λόγο υπάρχει μια ταυτότητα απόψεων με τον κύριο Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος κάτι ξέρει για να εκφράζει και αυτή την έννοια. Πώς ερμηνεύεται, έχετε πολύ δίκιο. Φτιάξαμε τις ρίζες, και η οποία με ιδεολογική φόρτιση την πατριωτική ομοψυχία έχουμε δηλώσει ταυτότητα και χαρακτηριζόμασταν μια απόλυτη ομοιογένεια. Συνεπώς κανείς δεν θα μας μιλήσει ποτέ για ανώπιση. Εσείς φτιάξατε τις ρίζες, αλλά ο Μπαλτάκος άφησε τις ρίζες και έφυγε. Ο Τάκης Μπαλτάκος άφησε τις ρίζες και έφυγε. Έτσι έπρεπε να κάνει κατά την άποψή του και καλώς έκανε. Ωστόσο, να σας πω, να σας ρωτήσω κάτι, γιατί συνηθίζω και έχετε εσείς και την παρησία και το θάρρος να τα λέτε έξω από τα δόντια τα πράγματα. Μήπως φοβήθηκε ο Μπαλτάκος ότι θα κατεβαίνατε σε αυτές τις εκλογές και δεν ήθελε να κάνει ζημιά εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη στο φίλο του τον Αντώνη τον Σαμαρά? Και γι' αυτό αποχώρησε από τις ρίζες. Έτσι μου είπαν ότι έκανε κάποιες δηλώσεις. Τέτοιες δηλώσεις μου είπαν ότι έκανε με αυτό το νόημα. Αλλά και για να το λέτε, μάλλον έτσι θα είναι. Όμως αλλιώς είχε. Αλλιώς ξεκίνησε πάντως αυτή η ιστορία. Ναι, και, όχι, ήταν άλλοι λόγοι που δεν κατεβήκαμε. Εν πάση περιπτώσει όμως, δικαίωμα του καθενός να εκφράζει την άποψή του και να λέει την γνώμη του. Ωστόσο, εμείς, επαναλαμβάνω, έχει ιδιαίτερη σημασία. Έχουμε μια ταυτότητα συνειδήσεων όσον αφορά την ιδεολογία μας και όσον αφορά τα πιστεύω μας και όσον αφορά τους σκοπούς για τους οποίους ξεκινήσαμε να επιτύχουμε. Και δεν θα υπάρξει κανένας που ποτέ θα πει ότι υπάρχει υπόνοια νόθευσης των στοιχείων που σας προανέφερα. Πείτε μου κάτι, εσείς τώρα με την εμπειρία που έχετε, τι πιστεύετε, ότι είμαστε μπροστά σε εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία ή όχι? Νομίζω πως είμαστε. Είμαστε μπροστά σε εξελίξεις. Όταν έρθει η ώρα. Ακόμα είναι στο μαγείρεμα. Προσπαθούν να. Κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς. Σχετικά. Είναι νωρίς. Και μην νομίζω ότι είναι άλλοι τόσο. Ας το πούμε. Έτοιμοι. Όχι, υπολογίζοντας το τι πρόκειται να γίνει, δεν είναι εύκολες περίοδοι αυτοί για να δούμε αμέσως προσπάθειες. Είναι όλοι στην επιφυλακτικότητα και όλοι περιμένουν να δουν και τι εξελίξεις θα έχουμε στην Ευρώπη, γιατί αυτά είναι πρωτόγνωρα πράγματα για τη χώρα μας. Δεν ήταν έτσι τόσο σε αυτή την κατάσταση, δεν υπήρχε η Ελλάδα ποτέ. Mm-hmm. Συνεπώς και εξωθέν περιμένουν να δουν, αλλά και τα εσωτερικά τους, τα οποία προφανώς πάντως, δεν εγώ ακούω ήδη φωνές. Σε σχέση δεν με ξέρω αν διαβάσατε, κύριε Καπερνάρο, τη δήλωση του κύριου Φαΐλου Κρανιδιώτη, ο οποίος είπε, ο κύριος Κρανιδιώτης, ότι εάν πετύχει η διαπραγμάτευση, τώρα έτσι είναι κυρία Ζαφυριάδου, ότι αν πετύχει η διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες στη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, είπε κάτι πολύ σοβαρό και μάλιστα ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάρα πολύ κοντά στον Αντώνη τον Σαμαρά. Βεβαίως, είναι γεγονός αυτό. Οι ευθύνες πάντα αναζητούνται στην Ελλάδα και μετά τις εκλογές και πάντοτε οι υπεύθυνοι είτε θεωρούσαν τους εαυτούς τους υπεύθυνοι, είτε ας το πούμε είχε τυπικά από πληγωμένη περηφάνεια, κατέθεταν την παραίτησή τους. Ναι. Στη Νέα Δημοκρατία ειδικά. Δεν φαίνεται. Κάθε φορά που όποιος έχανε και ήταν είτε έφταιγε είτε δεν έφταιγε, είτε κατέθεται την παραίτησή του.
Τώρα σε αυτή τη φάση δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μάλιστα. Αφορά τη Νέα Δημοκρατία, αφορά τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας και αυτούς οι οποίοι είναι υποψήφιοι καιροφυλακτούντες. Θέλετε να μας δώσετε 2-3 ονόματα. Ο κ. Τζιτζικώστας, πώς σας φαίνεται? Ο οποίος είναι και 40, είναι νέος. Πήγε καλά στην προηγούμενη θητεία του ως περιφερειάρχης. Φίλος του Καραμαλή. Φίλος του Καραμαλή. Βγήκε με 70% τώρα στις εκλογές. Αλλά χωρίς να υπερασπίζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Καραμαλής συναντήθηκε όμως όταν ανέβηκε πάνω στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα. Στις εκλογές συναντήθηκε με τον Τζιτζικώστα. Πώς τον βλέπετε τον Τζιτζικώστα? Αν είναι μόνο γιατί είναι 40. Ναι. Όχι, πώς σας φαίνεται, λέω. Δεν ξέρω, στην κεντρική πολιτική σκηνή δεν είχε εμφανιστεί ποτέ. Είναι πολύ καλός, είναι νέος, έχει επιδόσεις, ξέρουν οι Μακεδόνες, αλλά μόνο και μόνο επειδή είναι 40, θέλει μια ωριμότητα και θέλει και μια σημαντικότητα άλλων προσόντων, διότι δεν είμαστε όποιος είναι αυτός που αναλαμβάνει και μάλιστα ηγετικές θέσεις σε κόμματα τα οποία πρόκειται να κυβερνήσουν, είτε μόνα τους είτε μαζί με άλλα, δεν είναι οι ίδιοι οι καιροί που γνωρίζουμε. Καμία σχέση πλέον η Ελλάδα δεν έχει με την Ελλάδα που γνωρίζαμε και η Ελλάδα που έρχεται θα είναι διαφορετική από την Ελλάδα του παρόντος και πολλώντε μάλλον από την Ελλάδα του μέλλοντος. Το διαπιστώνουμε κάθε μέρα αυτό. Συνεπώς, είναι εν τη ενώση η ισχύ. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν ηγέτες. Πρέπει να υπάρχουν συλλογικές προσπάθειες, συλλογικές αποφάσεις και συλλογικές πραγματώσεις σκοπουμένων. Με μία έννοια, πρέπει, όπως λέμε και εμείς στις ρίζες, όλοι οι Έλληνες είμαστε μαζί. Πρέπει να είμαστε μαζί. Αλλιώς δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Μου ήρθε να σας γυρίσω λίγο στο θέμα αυτό που έλεγα για την αθώωσή μου από το πειθαρχικό και το θέμα. Η κυρία Σπυράκη, πότε τρελαίνει. Τη κυρία Σπυράκη, μου ήρθε ένα μήνυμα από ένα αγαπητό συνάδελφο και μου λέει: το πειθαρχικό της Σπυράκη λέει για το μαξιλάρι πότε θα γίνει. Η Ασία τι κάνει? Εγώ, αγαπητέ φίλε, να σου απαντήσω σε αυτό ότι δεν είμαι υπέρ των πειθαρχικών μέτρων στη δημοσιογραφία. Εμείς κρινόμαστε καθημερινά από όλους εσάς που μας παρακολουθείτε καθημερινά. Εσείς μας βαθμολογείτε, εσείς μας βάζετε το βαθμό, τα άριστα, το πάνω από τη βάση, το κάτω από τη βάση, μας μηδενίζετε. Άρα λοιπόν, εγώ δεν είμαι κατά των κυρώσεων ή των πειθαρχικών διώξεων, κατά ουδενός. Βεβαίως, άλλοι ακολουθούν άλλη τακτική, ο καθένας, δημοκρατία έχουμε, επιλέγει τις αναφορές του και τις δημόσιες συμπεριφορές του. Είναι η ώρα 2:03 λεπτά και έρχονται καταιγιστικά, φίλες και φίλοι, τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συγκλονιστική επικοινωνία. Χθες ήταν Δευτέρα και κάθε Δευτέρα εμείς εδώ στο Κόντρα παίρνουμε τις τηλεθεάσεις. Τα νούμερά μας είναι συγκλονιστικά, χάρη στη δική σας πολύ μεγάλη αγκαλιά. Είναι διψήφια και μάλιστα πολύ ύψηλα. Για ένα κανάλι σαν τον Κόντρα είναι συγκλονιστικά νούμερα. Αυτά μεταφράζονται δηλαδή σε άλλα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Να μην πω τώρα σε τι νούμερα μεταφράζονται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας και την εμπιστοσύνη σας. Κυρία Παναρίτη, για να κλείσουμε, μία φράση και εσείς ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. Ευχάριστο να πείτε, κυρία Παναρίτη. Ευχάριστο, θα σας πω. Να κλείσουμε, ευχάριστο. Εγώ θα πω λοιπόν ότι θα ήθελα πραγματικά αυτή τη φορά είμαστε στο χείλος. Στο χείλος, σαν οικονομία και σαν υπόσταση. Και θα ζητούσα από όλους τους Έλληνες να έχουμε ομοψυχία. Δεν θα καραδοκούσα να δω αν δεν θα τα πάει καλά ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος. Αντίθετα. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Αντίθετα. Και εγώ θα πρωτοστατήσω και θα βοηθήσω και βοηθάω. Δεν θα ήταν ούτε πατριωτικό, ούτε σωστό για την Εθνική Ελλάδος αυτή τη στιγμή να αφήσουμε αυτή την τελευταία μας ευκαιρία να πάει χαμένη. Ευχαριστώ πολύ, σας παρακαλώ πάρα πολύ όλους σας. Έχετε και πάρα παρακαλώ πολύ δίκιο. Και εμάς. Έχετε πολύ δίκιο. Κύριε Θεοχαρόπουλε. Κοιτάξτε, η διακυβέρνηση που έχουμε και η οποία θα κριθεί στην πράξη, μόλις ξεκίνησε, θέλω να ελπίζω και θα προσπαθήσουμε και εμείς να βοηθήσουμε έτσι ώστε να είναι πραγματικά προοδευτική. Ο στόχος είναι να πετύχει. Ο στόχος των όλων των Ελλήνων, δεν νομίζω κάποιος να θέλει να αποτύχει. Εμείς ακόμη περισσότερο γιατί είναι ένα κόμμα της αριστεράς στην κυβέρνηση. Δεν θα θέλαμε να αποτελέσει παρέθεση για τη χώρα. Γιατί ήταν ευχάριστη η έκπληξη υπουργοποίηση του κ. Πανούση? Κοιτάξτε, είναι μια επιλογή του κ. Πανούση. Σε κάθε περίπτωση θα κρυθούν όλοι από το έργο τους. Και ο κ. Πανούσης. Και ελπίζουμε πράγματι σε αυτό το κρίσιμο έργο το οποίο είναι στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το πρώην Δημοσίας Τάξεως, να γίνουν εκείνες οι αλλαγές προς τον εκδημοκρατισμό και προς μια λογική να είναι πραγματικά κοντά, να νιώθει ο πολίτης την αστυνομία. Η αστυνομία δηλαδή να βοηθάει εκεί που πραγματικά χρειάζονται οι πολίτες και όχι στο πλαίσιο το οποίο υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα,
το οποίο ουσιαστικά τον ένιωθε απέναντί του πολλές φορές. Αυτό είναι το κρίσιμο και το στίχημα και όλοι θα κριθούν από το έργο τους. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι τα κρίσιμα τα οποία πρέπει να αλλάξουν και να δει ο πολίτης στο επόμενο χρονικό διάστημα αλλαγές, σας είπα προηγουμένως για την ανεργία, για τη φτώχεια, τη φορολόγηση. Αν δεν δει τον επόμενο χρόνο, πρέπει να δει, πρέπει να όλοι να βοηθήσουμε ώστε να εκεί να υπάρχουν οι αλλαγές. Να είναι υπάρξει μια. Ο έμφυα μέσα στη φορολόγηση. Δηλαδή, πρέπει να δούμε αλλαγές και να βοηθήσουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε προοπτικές στη χώρα μας. Το θέμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, για παράδειγμα, της αγροτικής οικονομίας. Ναι. Επιτέλους, δεν μπορούμε να είμαστε και εκεί πέρα και σε αυτούς τους τομείς ελλειμματικοί, εκεί που έχουμε πραγματικά μεγάλες δυνατότητες. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να γίνουμε πλεονασματικοί στο ισοζύγιο, για παράδειγμα, στα αγροτικά προϊόντα και σε άλλα ζητήματα τα οποία χρειάζεται πραγματικά τομές. Ξέρετε κάτι, στη νέα κοινή αγροτική πολιτική, τα επόμενα 5 χρόνια, ξεκινώντας από φέτος, θα εισρέψουν πάρα πολλοί πόροι στη χώρα μας. Είχαν εισρέψει και τα προηγούμενα χρόνια. Να μην γίνουν τα λάθη του παρελθόντος. Μην πάνε πάλι τα χρήματα σε λάθος χέρια. Χρειάζεται λοιπόν εδώ πέρα πραγματικά μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να καταφέρει η χώρα να προσπεράσει όλα αυτά τα ζητήματα. Γιατί και το δημόσιο χρέος να μειωθεί και τα ελλείμματα να σταματήσουν και να έχουμε πλεονάσματα, αν δεν αλλάξουμε σε αυτές τις δομές, αν δεν γίνουμε παραγωγικοί, αν δεν γίνουμε αποτελεσματικοί, πάλι στα ίδια θα φτάσουμε στα επόμενα χρόνια. Αυτός είναι ο στόχος. Να αλλάξουμε πραγματικά. Ο κ. Καπενάρος έχει πολλά συγχαρητήρια για αυτά που λέτε από κόσμο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, εκατοντάδες μηνύματα. Και η κυρία Ρίγα από Τυχείο λέει: δεν είναι η Καϊλή η πιο όμορφη. Όμορφη λέει είναι η Δούρο από το ΣΥΡΙΖΑ. Καμία αντίρρηση. Εντάξει, και η Δούρο είναι πάρα πολύ εγωιτευτική η κυρία. Λοιπόν, κυρία Ζαφυριάδου. Πιθανότατα δεν θα γίνει πάντως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Δούρο νομίζω ότι δεν θέτει υποψηφιότητα. Δύο παρατηρήσεις μόνο έχω να κάνω. Μία για να γυρίσω στα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Πιθανότατα δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να τα σχολιάζω. Χαίρομαι όμως πολύ που ένας νέος άνθρωπος σαν την κυρία Ράπτη μίλησε για. Τρεις φορές, τουλάχιστον μέτρησα εγώ, είπε τη λέξη ΙΤΑ. Δεν την είχα ακούσει από τον κύριο Σαμαρά. Άκουσα περίπου ότι κέρδισε ο κύριο Σαμαρά στην εκτελεστική γραμματεία. Έχασε, λέει, δύο μονάδες από το 2012. Νόμιζε ότι πάλευε με το ποσοστό του 2012. Του 2012 δεν είχε καταλάβει, φαίνεται, ότι αντίπαλος του είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως είναι πάρα πολύ ευχάριστο να γίνεται μια αυτοκριτική και δει από νέους ανθρώπους. Τώρα, θέλω να μείνω λίγο και στην εθνική ομοψυχία που απίθυνε έκκληση η κυρία Παναρίτη. Εγώ θα ήθελα να τη δω και από τα κόμματα. Ακούω κάποιες δηλώσεις συμπάθειας, όμως αν τελικά όντως είναι αυτή η τελευταία μας ευκαιρία, ίσως να πρέπει να δείξουν και μια μεγαλοψυχία, αν μη τι άλλο να μην πηγαίνουν πάρα πολύ κόντρα. Δηλαδή, βλέπω συνεχώς ανακοινώσεις να έρχονται στα mail μου και να λένε ας διαλέξει πλευρά η Νέα Δημοκρατία. Ας βγει να πει μισό καλό λόγο πριν τη διαπραγμάτευση και αν η διαπραγμάτευση αποτύχει, αν όλα πάνε στραβά, τότε όλοι είμαστε εδώ και θα κάνουμε ξανά κριτική σε μια κακή διαπραγμάτευση. Ευχαριστώ πολύ. Παναγιώτη Καλφαγιάννη, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, Παναγιώτη Καλφαγιάννη, για την ΕΡΤ. Ναι. Μηνύματα συμπάθειας, αγάπης και συμπαράστασης. Ευχαριστούμε την κοινωνία που και κυρίως για τον κόσμο που είναι απέναντι στην ΕΡΤ Open και δίνει τεράστιο αγώνα όλους αυτούς τους 20 μήνες. Εγώ έχω να πω ότι δεν είναι ώρα να μιλάμε συνέχεια και να κάνουμε κριτική για το σάπιο, το παλιό, το διεφθαρμένο και το φθαρμένο. Είναι ώρα για δουλειά, για νίκες, για καλύτερες μέρες. Πρέπει να αφήσουμε πίσω ό,τι υπήρξε, να πάμε μπροστά. Και στις 11 του μήνα την Τετάρτη. Όλοι μαζί, όσοι βρεθήκαμε στους κοινωνικούς αγώνες απέναντι σε πολιτικές αυταρχικές που εξαθλίωναν το λαό, απέναντι σε κυβερνήσεις που δεν θέλαν να έχουμε ατομικά, συνταγματικά και εργασιακά δικαιώματα, απέναντι σε κυβερνήσεις που δεν θέλαν να είμαστε όλοι μαζί και που το μόνο καλό που κάνανε ήταν να φέρουν την αλληλεγγύη. Όλοι λοιπόν οι αλληλέγγυοι, όλος ο λαός, όλη η κοινωνία, στις 11 του μήνα, 5.30 ώρα την Τετάρτη, έξω από την ΕΡΤ, να διαδηλώσουμε ειρηνικά. Ότι η ΕΡΤ πρέπει να ανοίξει τώρα, δηλαδή στις 11 του μήνα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Παναγιώτη Καλφαγιάννη, την κυρία Μαριτίνα Ζαφυριάδου, τον κύριο Θανάση Θεοχαρόπουλο, την κυρία Ελένη Παναρίτη, την κυρία Ζωή Ράπτη και τον κύριο Βασίλη Καπερνάρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 το βράδυ. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας νύχτα.